Στέλεχος της Ένωσης Κεντρών είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Διαμαντόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λεμέ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι κοντά σας. Είναι πρώτη φορά στο κανάλι σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα πάμε κατευθείαν να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Παρουσιάσαμε λίγο στο πρώτο μέρος της εκπομπής πώς αυτή διαμορφώνεται. Έχουμε Αλέξη Τσίπρα στον ΟΗΕ για τη συμφωνία των Πρεσπών αλλά και το προσφυγικό. Βλέπουμε το προσφυγικό πάλι είναι στο επίκεντρο. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ο κύριος Συνάνης, έχουμε πολλές προσφυγικές ροές. Έχουμε ένα αριθμό μεγάλο προσφύγων που έχουν ξεκινήσει και έρχονται στη χώρα και πάλι. Αυτό είναι το πλαίσιο. Ποια είναι η θέση, για παράδειγμα, της Ένωσης Κεντρών στο κομμάτι του προσφυγικού, για να ξεκινήσουμε από αυτό? Βεβαίως. Η θέση της Ένωσης Κεντρών είναι ξεκάθαρη, κύριε Λεμέ. Εμείς έχουμε πει ότι βρισκόμαστε σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε μείνει μόνοι μας τελείως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το να δίνει χρήματα στην Ελλάδα, δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και πρέπει να έχουμε επαναπροώθηση αυτών των ανθρώπων, αυτών των μεταναστών οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μας, και πρέπει να ακολουθηθεί ένα σχέδιο, το οποίο σε αυτό το σχέδιο θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να δείξουν αλληλεγγύη προς τη χώρα μας. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η χώρα μας να αντιμετωπίζει μόνη της, το τονίζω κύριε Λεμέ, μόνη της, αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Και δεν ασχολείται κανένας. Θεωρούν με το να δώσουν κάποια χρήματα στην ελληνική κυβέρνηση ότι λύνουν το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Ειδικά τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχουν τραβήξει και το μεγαλύτερο βάρος αυτής της κρίσης. Ουσιαστικά η κυβέρνηση, όπως είπατε κι εσείς, μόνη της προσπαθεί να λύσει αυτό το θέμα. Λόγω λαθών που έχει κάνει, λόγω λάθων, ενδεχομένως με λάθος χειρισμούς που έχει χειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Κύριε Λεμέ, ουσιαστικά μας έχουν αφήσει οι Ευρωπαίοι, λύστε το. Κύριε Λεμέ, αυτά είναι μια πόρια προβλημάτων τα οποία συσσωρευτήκανε. Μεταναστευτικό, κρίση οικονομική. Γι' αυτό και εμείς από το 2015, μετά την εισοδό μας στη Βουλή, το πρώτο πράγμα που έπραξε ο κύριος Λεβέντης ήταν να ζητήσει μια οικουμενική κυβέρνηση. Για ποιο λόγο εμείς ζητάμε? Δεν μας ήρθε δηλαδή ξαφνικά, ελάτε εδώ να κάνουμε μια οικουμενική κυβέρνηση. Είχαμε προβλέψει ότι τα προβλήματα αυτά είναι ανυπέρβλητα. Χωρίς τη συνεννόηση όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό έχουμε φτάσει και γι' αυτό έχει φτάσει, κύριε Λεμέ, η χώρα μας σε αυτή την τραγική κατάσταση. Και από θέμα προσφυγικό και από θέμα οικονομίας. Αυτό λέμε ταπεινά, σεμνά, ζητάμε από το 2015 και έπειτα, με την είσοδό μας στη Βουλή, ελάτε όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις να ενωθούμε, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν την πατρίδα μας. Τεράστια προβλήματα, κύριε Λεμέ. Βλέπετε τι αντιμετωπίζουμε με το προσφυγικό. Είναι μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό διαπιστώνουμε, αυτό φωνάζουμε και αυτό λέμε. Χωρίς συνεννόηση, σύμπνοια, ένωση όλων των πολιτικών δημοκρατικών δυνάμεων, δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Δυστυχώς. Αυτό λέμε στην Ένωση Κεντρών, αυτό υποστηρίζουμε και αυτό θα το φωνάζουμε συνέχεια. Επειδή βλέπουμε ότι το προσφυγικό πάλι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και με όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει, βλέπουμε όμως και έναν βουλευτή που ουσιαστικά δέχτηκε έναν ψηλό δαρμό. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει μία έξαρση, μία άνοδος, αν θέλετε, της ακροδεξίας? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά στο επόμενο διάστημα? Βέβαια πρέπει να το δούμε και πολύ καλά κάνετε και θέτετε αυτή την ερώτηση. Πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου αυτού, οι δημοκρατικές δυνάμεις, πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας όλα αυτά τα φαινόμενα, όλα αυτά τα ακροδεξιά στοιχεία, πρέπει να τα πετάξουμε. Και ξέρετε, και με αυτές τις καταστάσεις που ζούμε, με την ανέχεια τα τελευταία 8 χρόνια, με την οικονομική κρίση, κύριε Λεμέ, τις ευνοούν αυτές τις καταστάσεις. Οπότε μαζί, ενωμένες οι δημοκρατικές δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις, όλα τα πολιτικά κόμματα, να εξαλείψουμε τελείως τα ακροδεξιά στοιχεία. Άρα είναι ένας σπαρτός κίνδυνος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όσο πάμε προς τις εκλογές, τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή έχουμε σίγουρα στις δημοτικές και τις ευρωεκλογές, μένει να δούμε πότε θα γίνουν και οι εθνικές εκλογές και αν θα γίνουν νωρίτερα. Βλέπουμε ότι υπάρχει όλη αυτή η πόλωση. Βέβαια, υπάρχει πολύ μεγάλη πόλωση και όσο θα οδεύουμε προς τις εκλογές, φαντάζομαι η πόλωση θα είναι και ακόμα μεγαλύτερη. Εμείς αυτό που λέμε στον κόσμο είναι να μην ακούει τα δύο μεγάλα κόμματα, τα υποτεθέμενα δύο μεγάλα κόμματα, να ψηφίσει μικρά κόμματα, να ψηφίσει την Ένωση Κεντρών δηλαδή, η οποία έχει ένα πρόγραμμα. Από την αρχή, από το 2015, έχουμε ένα πρόγραμμα. Στηριζόμαστε σε σωστές λύσεις, οι οποίες είναι βιώσιμες. Και
να έρθουν κοντά μας, όπως βλέπουμε ότι έρχεται ο κόσμος κοντά μας, ώστε να μπορούμε με μεγαλύτερη δύναμη που θα αποκτήσουμε στις εκλογές που θα έρθουν, να μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Να μας δώσουν αυτή τη δύναμη ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε, με τις πολιτικές μας, με αυτές που θα εφαρμόσουμε, τα κακώς κείμενα τα οποία έχουν δημιουργηθεί την τελευταία οκταετία, δεκαετία, θα λέγα. Εσείς όμως θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τα εσωτερικά προβλήματα που ενδεχομένως να έχετε. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα, είχαμε αποχωρήσεις βουλευτών από την Ένωση Κεντρών και προσχωρήσεις σε άλλα κόμματα. Προσφάτως είχαμε την αποχώρηση από τη γραμματεία την κοινοβουλευτική γραμματεία του κυρίου Σαρίδη. Δεν είναι κάποιοι τεκτονικοί σεισμοί μέσα στο δικό σας κόμμα που ενδεχομένως να σας δημιουργούν πρόβλημα? Όχι, κύριε Λεμέ, θα σας εξηγήσω και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρετε. Όσον αφορά για το θέμα του κυρίου Σαρίδη που είπατε, αυτό το χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος. Αύριο, 1 η ώρα, έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα, τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα απαντηθούν όλα τα θέματα εκεί. Όσο τώρα για το πρώτο ερώτημα που μου θέσατε για τους 3 βουλευτές που φύγαν. Ξέρετε, κύριε Λεμέ, ξέρετε τι κατάλαβα εγώ στην διαδρομή μου τώρα στα 3,5 χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική? Ότι όταν δίνεις εξουσία σε έναν άνθρωπο, τότε βγάζει και τον πραγματικό του χαρακτήρα. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή οι 3 που φύγαν από την Ένωση Κεντρών, κανονικά, εφόσον έχει γίνει η εκλογή τους με λίστα, έπρεπε, όπως κάνανε και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που φύγαν από την κυβέρνηση, νομίζω η κυρία Κατριβάνου και ο κύριος Σακελαρίδης, αν θυμάμαι καλά, αφήσαν την έδρα, κύριε Λεμέ, πολύ έντιμα, πολύ σωστά, διότι τους έβαλε ο πρόεδρος του κόμματός τους πρώτους και σε εκλόγιμες θέσεις. Λοιπόν, αυτοί οι 3 λοιπόν, που φύγαν οι βουλευτές από εμάς, έπρεπε να σεβαστούν τους αγώνες, τους σκόπους του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος 40 χρόνια μόνος του, κύριε Λεμέ, μόνος του, δεν είχε βοήθεια από κανέναν, από πολύ λίγους και από στενό οικογενειακό κύκλο. Μόνος του όργωνε όλη την Ελλάδα για να διακηρύξει την αλήθεια και να πει τις θέσεις του. Λοιπόν, έπρεπε να σεβαστούν τον πρόεδρο, έπρεπε να σεβαστούν έναν άνθρωπο που έχει τρέξει 40 χρόνια και τους έκανε βουλευτές. Κύριε Λεμέ, ξέρετε τι έγινε 20 Σεπτέμβρη. 20 Σεπτέμβρη είχαμε τις εκλογές. 21 Σεπτέμβρη ξυπνήσαν κάποιοι άνθρωποι, τους πήραν τηλέφωνο και τους λένε: Έλα, στο τηλέφωνο έγινες βουλευτής. Ποιος εγώ, του λέει, έγινα βουλευτής. Έτσι γίνανε, κύριε Λεμέ, βουλευτές. Λοιπόν, σεβασμό στον πρόεδρο, σεβασμό στις αποφάσεις του, να προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έρχονται εκλογές. Θεωρείτε δηλαδή ότι η παρούσα κυβέρνηση θα καταφέρει να εξαντλήσει την τετραετία? Νομίζω έτσι όπως είναι τα προβλήματα και με αιχμή του δόρατος το θέμα των Σκοπίων, η κυβέρνηση δεν νομίζω, η εκτίμηση προσωπική μου είναι, δεν νομίζω να πάει και να εξαντλήσει την τετραετία. Εγώ πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και συνιστούμε όλα τα στελέχη, όλοι οι βουλευτές, όλοι να είμαστε δίπλα στον πρόεδρο, να δώσουμε τον αγώνα μας. Η μάχη είναι μεγάλη σε αυτές τις εκλογές που έρχονται. Στις επόμενες εκλογές, τον πύχη, πού περίπου τον έχετε βάλει? Θεωρείτε η Ένωση Κεντρών, για παράδειγμα, ότι καταρχήν, αν και δημοσκοπικά φαίνεται ότι δεν μπαίνει μέσα στη Βουλή, θεωρείτε ότι τελικά θα μπει στη Βουλή, θα έχει ποσοστά ικανοποιητικά, ενδεχομένως και καλύτερα από τις προηγούμενες εκλογές? Θα σας πω, κύριε Λεμέ, και σας ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση που μου κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ καλή να λύσουμε κάποιες απορίες. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που δίνονται στη δημοσιότητα, κύριε Λεμέ, γίνεται μια ατιμία εις βάρος Ένωσης Κεντρών. Να σας εξηγήσω τι γίνεται. Βγάζουν ποσοστό 2,5% και το καταχωρούν και λένε ότι αυτό είναι το ποσοστό της Ένωσης Κεντρών. Δεν είναι οριακά ουσιαστικά. Όχι, ξέρετε ποια είναι η ατιμία που κάνουν, κύριε Λεμέ. Δεν δίνουν το ποσοστό που έχουμε με την αναγωγή. Αν εξετάσετε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια, η Ένωση Κεντρών είναι σταθερά μέσα στη Βουλή. Με 3,5%, με 3,8%, με 4%. Η ατιμία που κάνουν αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες παίζουν το παιχνίδι είτε του πρώτου κόμματος είτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή να πολλώνουν, να διχάζουν και να δημιουργούν συνειδήσεις σε ψηφοφόρους και σε λοιπούς. Συγγνώμη όμως, αυτό το κάνουν εις βάρος μόνο της Ένωσης Κεντρών? Φαντάζομαι ότι γίνεται ο ίδιος τρόπος ανάδειξης των αποτελεσμάτων γίνεται για όλα τα κόμματα. Δεν γίνεται προσπαθούν, μόνο. Κύριε Λεμέ, και να σας πω και ένα παράδειγμα για να σας το αποδείξω αυτό που σας λέω. Προσπαθούν και παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι κατά της Ενώσεως Κεντρών και συγκεκριμένα του Βασίλη του Λεβέντη, ο οποίος είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που από βήματος της Βουλής λέει ξεκάθαρες και απλές αλήθειες στον ελληνικό λαό. Να σας πω ένα παράδειγμα για να σας απαντήσω στην ερώτησή σας. Το 2015, λοιπόν, κύριε Λεμέ, επειδή είσαστε πολύ έγκριτος δημοσιογράφος, θυμόσαστε τον τελευταίο μήνα πόσο μας έδινε δημοσκοπήσεις. Θυμόσαστε τι άσχημο και βρώμικο παιχνίδι είχαν παίξει αυτοί οι άνθρωποι. Λέγανε έξω η Ένωση Κεντρών, έξω η Ένωση Κεντρών, έξω η Ένωση Κεντρών. Η Ένωση Κεντρών όμως μπήκε στη Βουλή, κύριε Λεμέ, μπήκε με ένα ποσοστό 3,4%. Και αν αυτές οι εταιρείες και το Σάπιο
μηντιακό σύστημα που τόσα χρόνια έχει καταστρέψει την Ελλάδα δεν κάναν αυτή την ατιμία προς το κόμμα μας, θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά. Για αυτό το ίδιο όμως, με συγχωρείτε, θα μπορούσε να ισχύσει και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δεν ξέρω, οι ανεξάρτητοι Έλληνες με την πολιτική που έχουν ακολουθήσει, κύριε Λεμέ, θα ψάχνουν γιατί να βρουν ποσοστά. Στο ίδιο μοτίβο και τους ανεξάρτητους Έλληνες σταθερά τους παρουσιάζουν εκτός της Βουλής και μπαίνουν στη Βουλή. Οι πολιτικοί, πότε λέτε, τώρα μπαίνουν. Όχι, λέω για τις προηγούμενες. Για τώρα δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρω για τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν με ενδιαφέρει, κύριε Λεμέ. Εγώ μιλάω για το κόμμα μας, ότι το 2015 ήταν ανέντιμο αυτό που κάνανε προς το κόμμα και στους αγώνες του Βασίλη του Λεβέντη. Γι' αυτό εμείς λέμε ξεκάθαρα. Μην ακούτε τις δημοσκοπήσεις, μην τις λαμβάνετε υπόψη σας. Ο κόσμος που συναντάμε, κύριε Λεμέ, εμείς γυρίζουμε με τον πρόεδρο συνέχεια σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε αρχίσει εδώ και 6 μήνες και επισκεφτόμαστε σχεδόν όλη την Ελλάδα και με τους συνεργάτες. Ο κόσμος μας λέει, πρόεδρε προχώρα, πρόεδρε προχώρα με τα στελέχη, με τους βουλευτές σου. Μας αρέσει όπως μιλάς, αρέσει στον κόσμο η αλήθεια που λες. Και για μας το μόνο κριτήριο είναι η ανταπόκριση που έχουμε από τον κόσμο και καμία δημοσκόπηση, κανένα δημοσκοπικό γραφείο. Όλα αυτά είναι για να συντηρούν και να δημιουργούν κλίμα. Τίποτα άλλο. Επειδή είστε όμως και ένας άνθρωπος της αγοράς, είστε ένας επιχειρηματίας, θέλω να μας περιγράψετε λίγο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας επιχειρηματίας σήμερα, για να δούμε ουσιαστικά ποιο είναι το μείγμα οικονομικής πολιτικής που υπάρχει και ενδεχομένως ποιες είναι και οι προτάσεις για να λυθούν κάποια από αυτά τα προβλήματα του μικροεπιχειρηματία ουσιαστικά από την Ένωση Κεντρών. Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ο επιχειρηματίας και ο επιχειρηματικός κόσμος και ειδικά, κύριε Λεμέ, η μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία είναι κυραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, από ό,τι γνωρίζετε, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Βλέπουμε ότι συνέχεια κλείνουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την τερατώδη φορολογία. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δηλαδή, όταν σε φορολογείς το 75% συνολική φόρη, ενώ φόρη φορές, στο 75% του εισοδήματος και σε αυτό που βγάζεις, δεν μπορείς να επιβιώσεις, κύριε Λεμέ. Σε οθούν να κάνεις άλλα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει παρανομίες, δηλαδή, να σε οθούν, όχι, σε οθούν δηλαδή να μην είσαι σωστός, να μην είσαι καλός επιχειρηματίας. Εδώ λέμε, ο επιχειρηματίας πρέπει να του δώσεις το κίνητρο ώστε να προσλάβει υπαλλήλους. Εγώ στην επιχείρησή μου, έχουμε μια επιχείρηση, κύριε Λεμέ, 52 χρόνια. Είναι οικογενειακή επιχείρηση στον χώρο της εστίασης. Αυτή τη στιγμή έχω 36 άτομα προσωπικό. 36 άτομα προσωπικό. Τους κρατάω επειδή είναι χρόνια εργαζόμενοι στην επιχείρησή μου. Είμαστε σαν οικογένεια πια. Αλλά δεν με αφήνουν να αναπτυχθώ, δεν με αφήνουν να κάνω άλλο ένα μαγαζί. Με τη φορολογία στο 75%, εγώ και να θέλω να ανοίξω άλλο ένα μαγαζί, δεν μπορώ να ανοίξω, κύριε Λεμέ. Σου λέω, ξέρετε τι λέω, πού να πάω τώρα να μπλέξω με 75% φορολογία, λέω να καθίσω στα αυγά μου, να καθίσω στην επιχείρησή μου και όπως πάει και αν θα δούμε. Και δεν είναι το σωστό μείγμα. Άρα παράλληλα, φαντάζομαι δεν μπορείτε να κάνετε και περαιτέρω προσλήψεις. Βέβαια, κύριε Λεμέ. Και μην κοιτάτε, εγώ σας λέω, επειδή είμαστε 52 χρόνια επιχείρηση, οικογενειακή επιχείρηση, αυτά τα 36 άτομα τα κρατάω, σας μιλάω ειλικρινά, επειδή έχουμε μια οικογενειακή σχέση, τους έχω πολλά χρόνια τα παιδιά. Θα μπορούσα και εγώ να μειώσω στο μισό το προσωπικό μου, να κρατήσω 20 άτομα, 15 άτομα. Δεν το κάνω. Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, έχουμε πει για μείωση της φορολογίας, έχουμε πει να ανοίξουν οι τράπεζες, τα ταμεία, να πάνε οι επιχειρήσεις να δανειστούν και να έχουν μια υγιή ανάπτυξη. Όλα αυτά. Αλλά δεν μας ακούει κανένας. Οι άνθρωποι στην κυβέρνηση το μόνο που κάνουν είναι να φορολογούν ανελέητα και να κλείνουν, με συνέπεια να κλείνουν οι επιχειρήσεις, κύριε Λεμέ. Δυστυχώς. Οπότε μας περιγράψετε περίπου και τις προτάσεις της Ένωσης Κεντρών. Που είναι πολλές περισσότερες. Είναι πολλές περισσότερες. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η αγορά εργασίας και η δυσκολία που αντιμετωπίζετε. Όλο αυτό το πλαίσιο θα μπορούσατε να το δείτε σε συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα που μπορεί να υπάρχουν πολύ κοινές προτάσεις. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, έχει μιλήσει για μείωση της φορολογίας. Εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτά τα κόμματα, κύριε Λεμέ. Αυτά τα κόμματα κυβέρνησαν την πατρίδα μας 40 έτη και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Οικονομική κρίση 8 έτη, εξαθλειωμένοι πολίτες, επιχειρήσεις που κλείνουν, μια χώρα που διαλύεται, μια χώρα που καταραίει. Εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτά τα κόμματα σε κανένα επίπεδο. Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς στην επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει, όπως κάναμε και με τον κύριο Τσίπρα, θα αποστείλουμε τα 9-10 σημεία που έχουμε, δηλαδή τον κορμό του προγράμματός μας. Θα τα αποστείλουμε ενδεχομένως σε όποιος βγει πρώτο κόμμα και θα περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις τους. Απλώς εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστούμε με κόμματα τα οποία 40 χρόνια κυβέρνησαν τον τόπο
και έφεραν τη χώρα σε αυτό το αποτέλεσμα. Σε αυτό που βλέπουμε τώρα, στην κρίση, στην οικονομική. Σε μια οικονομική, κύριε Διαμαντόπουλο, πώς θα συνεργαστείτε? Οικουμενική. Σε μια οικουμενική κυβέρνηση, κύριε Λεμέ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα κόμματα θα βρίσκονται και σε αυτή. Βέβαια, κύριε Λεμέ, εμείς λέμε οικουμενική κυβέρνηση. Με τεχνοκράτες όμως. Με τεχνοκράτες, με ανθρώπους της αγοράς, με ανθρώπους που είναι βγαλμένοι μέσα από την αγορά. Με ανθρώπους οι οποίοι θα ξέρουν, θα μπορούν και θα πάρουν αποφάσεις ώστε να πάει η χώρα ένα βήμα παρακάτω. Με τους ίδιους πολιτικούς. Οικουμενική τύπου Παπαδήμου, ας πούμε. Όχι, τύπου Παπαδήμου. Όχι, αυτό δεν ήταν οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό ήταν ελάτε να μαζευτούμε όλοι μαζί τώρα, να κάνουμε μια κυβέρνηση για να πάμε μέχρι τις εκλογές. Αυτό είχε κάνει τότε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς. Εμείς λέμε οικουμενική κυβέρνηση. Με τεχνοκράτες οι οποίοι δεν θα έχουν και δικαίωμα να συμμετάσχουν σε επόμενες εκλογές, αλλά μόνο για το καλό της πατρίδας μας και τίποτα άλλο. Κύριε Λεμέ, εγώ πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται μια επανεκκίνηση, μια επανεκκίνηση με νέο προσωπικό, με νέο πολιτικό προσωπικό. Όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό που κυβέρνησε τα τελευταία 40 χρόνια πρέπει ο απλός πολίτης που θα πάει να ψηφίσει να το βγάλει μακριά, να το πετάξει έξω που λέμε, για να μπορούμε να πάμε τον τόπο πιο κάτω. Είναι τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είναι τεράστια τα προβλήματα πραγματικά και οι ανάγκες και νομίζω το βασικό ζήτημα όλων είναι να υπάρξουν συνενέσεις και το βλέπουμε τώρα πια και στο χώρο της αυτοδιοίκησης με το νέο σύστημα της απλής αναλογικής ότι πρέπει να υπάρξει ένα πεδίο συνενέσεων ανάμεσα στους συνδυασμούς. Κάπως έτσι θα λειτουργήσετε κι εσείς στην αυτοδιοίκηση, θα στηρίξετε πρόσωπα, θα αναζητήσετε συνενέσεις μεταξύ συνδυασμού σε τοπικό επίπεδο πια. Εμείς στηρίζουμε πρόσωπα, κύριε Λεμέ, τα οποία προέρχονται από την τοπική κοινωνία, τα οποία δεν έχουν κομματική ταμπέλα. Εμείς στηρίζουμε πρόσωπα τα οποία είναι στην τοπική κοινωνία, ξέρουν να δουλεύουν και να εργάζονται για το καλό της τοπικής κοινωνίας. Δεν στηρίζουμε πρόσωπα τα οποία έχουν κομματικές ταμπέλες επάνω τους. Ξεκάθαρα το έχει πει και ο πρόεδρός μας και αυτή είναι η θέση μας. Βλέπω ένα τίτλο «Κόντρες, καραμπόλες και αποχωρήσεις». Είναι ένας πραγματικά τίτλος που μας δείχνει ποιο είναι το κομμάτι του επόμενου διαστήματος. Πολύ ωραίος ο τίτλος, εύστοχος. Και γι' αυτό το επεσήμανα και θέλουμε μια τελευταία τοποθέτηση σχετικά με την Ένωση Κεντρών. Είστε ένας επιχειρηματίας, γνωρίζετε καλά το νότιο τομέα. Βέβαια. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νότιος τομέας της Αθήνας? Ο νότιος τομέας της Αθήνας πιστεύω ότι χρειάζεται πάνω απ' όλα, όπως και όλη η Αττική, να ρίξουμε λίγο βάση, κύριε Λεμέ, στην ασφάλεια των πολιτών. Εγώ, σαν νέος επιχειρηματίας, σαν νέος άνθρωπος, σαν ένας νέος άνθρωπος που ασχολούμαι τα τελευταία 4-5 χρόνια ενεργά με την πολιτική, θέλω να βλέπω τους πολίτες να έχουν το αίσθημα της ασφάλειας. Θέλω να βλέπω τους πολίτες να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να μην κοιτάνε πίσω, να μην κοιτάνε αριστερά-δεξιά. Και θέλω σε συνεργασία όλες οι δυνάμεις να πάμε και την τοπική κοινωνία αλλά και τη χώρα μας γενικά ένα βήμα παρακάτω. Πιστεύω ότι είναι η ώρα των συνεργασιών σε τοπική αλλά και σε κεντρική πολιτική σκηνή με μόνο σκοπό, επαναλαμβάνω κύριε Λεμέ, να πάει ο τόπος μας, ο τόπος ο οποίος έχει τα 8 τελευταία χρόνια πληγεί πάρα πολύ σε όλους τομείς να πάει παρακάτω. Αυτό. Με το σύστημα της απλής αναλογικής, ποια είναι η δική σας άποψη? Η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα το οποίο υποστηρίζουμε, το οποίο η Ένωση Κεντρών υποστηρίζει πάρα πολύ την απλή αναλογική. Είναι ένα σύστημα το οποίο έπρεπε να το έχουμε. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει στερήσει εδώ και χρόνια την είσοδό μας στη Βουλή και θέλουμε την απλή αναλογική. Βλέπουμε όμως ότι τα μεγάλα κόμματα δεν θέλουν την απλή αναλογική. Δηλαδή θέλουν να έχουν πάντα ένα μπόνους 50 ευρών. Αυτό δεν είναι σωστό, αυτό δεν είναι καλό, αυτό δεν κάνει καλό στον τόπο μας. Σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον εξασφαλίζει μια κυβερνησιμότητα στους Δήμους, το προηγούμενο σύστημα. Αυτά όλα θα τα δούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στις δημοσκοπήσεις. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Φαντάζομαι ότι είστε ένα από τα κεντρικά στελέχη που σας ενδιαφέρει και η κεντρική πολιτική σκηνή. Βέβαια. Θα σας ενδιαφέρει περισσότερο ή σας ενδιαφέρει και το κομμάτι της αυτοδιοίκησης?
Σαν επιχειρηματίας θέλω η τοπική αυτοδιοίκηση στην περιοχή που δραστηριοποιούμε να είναι ισχυρή και να εξασφαλίζει το καλό των πολιτών. Αυτή τη στιγμή είμαι στέλεχος Ένωσης Κεντρών. Μου έχει κάνει τιμή ο πρόεδρος Βασίλης Λεβέντης να είμαι μαζί του τα τελευταία χρόνια. Είχα κατέβει πρώτη φορά στις εκλογές του 2015 που έγιναν. Μια μεγάλη εμπειρία για μένα, κύριε Λεμέ. Θέλω να προσφέρω στην πατρίδα μου, θέλω να προσφέρω στον τόπο μου. Είμαι ένας νέος επιχειρηματίας. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, δεν έχω εξαρτήσεις. Θέλω απλά να προσφέρω για την πατρίδα μου. Θα δώσω τη μάχη στις εκλογές που νομίζω θα έρθουν σύντομα. Θα δώσω τη μάχη μαζί με την Ένωση Κεντρών, όλοι μαζί, για να πάμε την πατρίδα παρακάτω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Διαμαντόπουλε. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λεμέ. Είναι τιμή μου που με προσκαλέσατε στο κανάλι σας. Είστε πολύ φιλόξενος, πολύ φιλόξενος σαν δημοσιογράφος και πολύ φιλόξενη εκπομπή και όλα τα παιδιά εδώ που γνώρισα στο στούντιο και απ' έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ και εγώ πραγματικά. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.